Λίμπερο 107,4. Νιώθει. Και όπως είπα, έχουμε έναν από τους τέσσερις υποψηφίους της Νέας Δημοκρατίας από την Αθήνα, το φίλο της εκπομπής, τον προσωπικό μου φίλο, τον Άδωνη τον Γεωργιάδη. Γεια σου ρε Άδωνη. Καλημέρα Γιώργο μου, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση. Πώς ακούς αυτό το τραγουδάκι? Το βάζω σε κάθε μου προεκλογική ομιλία. Πριν μπορώ να μιλήσω, πάντα παίζει ο ύμνος της Νέας Δημοκρατίας. Νομίζω ήταν πολύ πιθανό. Ρόμπερ Ουίλιαμς. Ναι, ο Ουίλιαμς, ναι. Ο Ρόμπερ Ουίλιαμς το έχει τραγουδήσει βεβαίως. Και το θυμάμαι τότε με το Πασόκ, τότε ήταν να βγει το 1981. Τον Ανδρέα που. Ο ύμνος έγινε το 1982. Το 82, το 81 ναι. Βγήκε ο Ανδρέας, ναι, το 82 τότε βέβαια το... Εν πάση περιπτώσει ο Ανδρέας είναι ένα παρελθόν, αυτή τη στιγμή η πατρίδα περνάει δύσκολες ώρες, Άδωνη, ο κόσμος είναι πολύ προβληματισμένος και πολύ στεναχωρεμένος, ειδικά στη Θεσσαλονίκη, επειδή ζω και στην Αθήνα τα τελευταία χρόνια και βλέπω την κίνηση, η Αθήνα μπορώ να πω ότι είναι... έχει μια κάποια κίνηση, υποτυπώδη μπορεί, να την πει κανείς, αλλά έχει μια κίνηση. Η Μακεδονία αυτό τον καιρό, αυτές τις εποχές, περνάει δύσκολες. Και πάνω σε όλα αυτά τα δυσκολίκια και πάνω στις κρίσιμες ώρες που περνάει η πατρίδα μας, είναι και ακέφαλη η αντιπολίτευση της χώρας. Ακέφαλη εδώ και ένα μήνα περίπου, 1,5 πόσο είναι, και βλέπουμε ότι δεν υπάρχει, από ό,τι βλέπουμε, δεν υπάρχει λύση ή υπάρχει. Νομίζω σήμερα θα υπάρξει λύση στο δράμα και θα βγει η ημερομηνία των εκλογών. Δεν νομίζω θα υπάρξει άλλη αναβολή. Σήμερα θα βγει η ημερομηνία. Αυτά τα συστήματα που πέσαν και τα λοιπά για δολιοφθορές που ακουστήκαν, τι έχεις να πεις γι' αυτό? Αγαπητέ Γιώργο μου, κατά τη δική μου γνώμη, αν η Νέα Δημοκρατία παρασυρθεί σε μια συζήτηση περί σαμποτάζ, σωστά, θα καταστραφεί. Αντί να ασχολούμαστε με τον Τσίπρα που είναι ο πραγματικό μας εχθρός, ψάχνουμε να βρούμε, ορισμένοι ψάχνουν να βρουν μέσα στη Νέα Δημοκρατία τον εσωτερικό εχθρό. Αυτό είναι δώρο στο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ εχθρό μου δεν έχω κανένα δημοκράτη. Εγώ έχω όλους μου τους δημοκράτες φίλους. Εχθρός μου είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας και η ζημιά που κάνει στη χώρα. Ό,τι θέλει να σας πω το ΣΥΡΙΖΑ, ευχαρίστως. Για συναδέλφους και φίλους δημοκράτες δεν έχω να πω τίποτα κακό. Όχι, δεν, και εγώ δεν είμαι να μπούμε σε τέτοιες συζητήσεις. Τέσσερις καινούργοι αρχηγοί προτείνονται για τη Νέα Δημοκρατία. Ο κόσμος να πάει να ψηφίσει. Και όποιο και να βγάλει, καλό προαίρετο. Πάντως από χθες ξέρουμε ποιον δεν θέλει ο κ. Καμένος, έτσι. Δεν το παρακολούθησε, τι ακριβώς. Ο κ. Καμένος είπε ότι όποιος θέλετε να βγει, αρκεί να είναι δύο Άδωνης Γεωργιάδης. Για ποιο λόγο το λέει αυτό? Γιατί λέει ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης δεν θα επιτρέψει να γίνει συγκυβέρνηση με το ΣΥΡΙΖΑ, ενώ με τους άλλους υποψηφίους θα υπάρξει κάποια συνεννόηση. Εσύ είσαι. Κατά τον κ. Καμένο, δεν δικά μου, έτσι, αν πάει εξηγητό. Κατά τον κ. Καμένο πάντα. Το τονίζω αυτό για να μην παρεξηγηθώ. Εσύ δεν θα ήσουν ποτέ θετικό σε μια κυβέρνηση εθνικής ενότητος? Τι θα πει κυβέρνηση εθνικής ενότητος, αν κοιτάξαμε το ΣΥΡΙΖΑ? Και το ΣΥΡΙΖΑ σίγουρα. Καλά, αυτοί μας έλεγαν μέχρι προχθές για Μαντσολιά προσκυνημένος. Χθες μας έδωσε ο Τσίπρας ότι είμαστε τα σκυλιά που ουρλιάζουν. Θα κάνουμε μαζί μας κυβέρνηση και ενότητος. Ακούστε, μην κοροϊδευόμαστε. Τώρα έχει βγει σήμερα καινούργια είδηση. Μέχρι μέσα Δεκεμβρίου μας έχουν δώσει προθεσμία να μας πετάξουν έξω από τη Σέγγεν. Δεν ξέρω αν το έχετε δει αυτό. Όχι. Στην σημερινή είδηση της ημέρας, την κυρία Βαρετσιώτη, η καθημερινή. Λοιπόν, μέχρι τα να ξέρει ότι έχει γράψει μέσα στη μισή Βαρετσιώτη, έχει πέσει όλα μέσα, έτσι το ξεκαθαρίζω. Λοιπόν, η Ελλάδα για να μπει στη Σέγγεν έκανε προσπάθεια 20 ετών. Ήταν μια τεράστια επιτυχία της χώρας ότι καταφέραμε να εξομοιωθούμε τα προηγούμενα ευρωπαϊκά κράτη και να γίνουμε μέλος αυτής της οικογένειας, στον οποίο μπορούμε να ταξιδεύουμε μεταξύ μας χωρίς διαβατήριο με την αστυνομική μας ταυτότητα. Κάτι για το οποίο η Ελλάδα προσπαθούσε 20 χρόνια. Θα καταφέρει από ό,τι φαίνεται ο κύριος Τσίπρας να το χάσει μέσα σε 11 μήνες διακυβέρνησης. Αυτό για να καταλάβετε πόσο πίσω πηγαίνει η χώρα. Θέλω να σας μιλήσω με μεγάλη ειλικρίνεια. Είναι καταστροφή αυτή η κυβέρνηση. Είναι συμφορά. Είναι ντροπή για τον τόπο. Πρέπει οι άνθρωποι που τους ψήφισαν να πάνε να ζητήσουν συγγνώμη τους διπλανούς τους για την καταστροφή που έφεραν στον τόπο και στα παιδιά τους, Γιώργο μου. 20 χρόνια αγώνων για να μπει η Ελλάδα στον πυρήνα της Ευρώπης με τα πιο προηγμένα και πολιτισμένα κράτη, χάνεται σε 11 μήνες Τσίπρα. Μάλιστα. Το ότι εδώ που τα λέμε ξαφνικά αυτό το κύμα των προσφύγων άρχισε να έρχεται στην Ελλάδα ενώ μέχρι... Δεν ήταν ξαφνικά Γιώργο μου. Μην λες και εσύ το ρόλο του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, άλλο θέλω. Άσε με να... Αφού βγήκε ο Τσίπρας και τους προσκάλεσε. Τι ξαφνικά. Εκεί πήγαν. Λέω εκεί που ήταν μαζεμένοι στις ακτές της Μικράς Ασίας και είχαν αγκυροβολήσει εκεί πέρα. Δεν γινόταν. Δηλαδή σπάνια έμπαιναν
από τη θάλασσα, πηγαίναν από τον Εύρο γύρω-γύρω κτλ. Με το που βγαίνει ο Τσίπρας, ξαφνικά αρχίζονται να έρχονται δεκάδες. Μα τρία χρόνια ήταν εκεί πέρα και δεν κουνιόντουσαν. Τρία χρόνια. Έτσι, ναι. Και ήρθε ο Τσίπρας και είπε: πρώτον, όποιος και να φτάσει στην Ελλάδα, το δίνει εξάμεινη άδεια παραμονής νόμιμη. Και δύο, κλείνουν τα κέντρα κάθλα των μεταναστών. Και τι κάνουν οι άνθρωποι αυτοί? Ξεκινήσαν να έρχονται. Φαντάζομαι ότι το 14 επί Σαμαρά οι δουλέμποροι έπαιρναν 6.000 δολάρια το κεφάλι για να σε πάνε στην Ελλάδα από την Τουρκία και αυτά σου παίρνουν κάτω από 2.000. Για να καταλάβεις το μέγεθος της αλλαγής. Και αυτό που γινόταν όλο το καλοκαίρι, η πνιγμή, αυτή η δυστυχία, αυτό το πράγμα συγκλώνει σε όλο τον κόσμο. Αλλά και τι μπορεί να γίνει επάνω σε αυτό το θέμα? Νομίζω είναι το πρώτο που... Τώρα όπως έχουν έρθει τα πράγματα. Ναι. Μόνο ένα πράγμα μπορεί να γίνει και αυτό δεν το πετύχει η ελληνική κυβέρνηση. Hot spot στα τουρκικό έδαφος, όχι στα ελληνικά παράλια. Η αποδοχή από την ελληνική κυβέρνηση να γίνουν τα hot spot στα ελληνικά νησιά είναι καταστροφική και εγκληματική. Καταστροφική για την Ελλάδα, γιατί την καθιστά πόλο έλξης. Εγκληματική για τους αθώους ανθρώπους που θα πνιγούν. Γιατί? Γιατί όταν τους λες ότι το hot spot, δηλαδή το σημείο που θα καθορίσει την περαιτέρω ζωή τους, είναι στη Λέσβο, στην Κος, στη Λέρο, είναι σαν να τους λες μπες στη βάρκα και έλα. Ναι, κάποιοι που θα μπουν στις βάρκες θα πνιγούν όμως. Ενώ αν έβαζες τα ίδια hot spot στα τουρκικά παράλια και έλεγες ελάτε να ξεχωρίσουμε ποιοι θα είστε πρόσφυγες και ποιοι όχι, όσοι δικαιούνται το χαρτί του πρόσφυγα, θα παίρναν κανονικά εισιτήρια νόμιμα με το πλοίο της γραμμής ή με αεροπλάνο με ασφάλεια να περάσουν στην Ευρώπη. Καταλαβαίνεις τη διαφορά? Βεβαίως, και θα ήταν και οι νόμιμοι. Άρα δεν θα είχες νεκρούς. Δεν θα είχες νεκρούς. Εμείς που ενδιαφερόμαστε αλήθεια για τους ανθρώπους αυτούς, και αν η Ευρώπη ενδιαφέρεται στα αλήθεια για τους ανθρώπους αυτούς, τα hot spots πρέπει να γίνουν στο τουρκικό έδαφος, όχι στο ελληνικό. Το ότι κλείνουν τα σύνορα όλες οι χώρες, ότι στην Ιδωμένη υπάρχει πλέον φράχτης και γίνονται... Δεν υπάρχει αμφιβολία θα κλείνουν τα σύνορα. Μα νομίζω ότι άλλες χώρες θα δεχθούν να δέχονται κατά κύματα αυτούς τους ανθρώπους χωρίς έλεγχο επειδή η Ελλάδα δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά της. Το πιστεύετε αυτό? Καμία ευρωπαϊκή κυβέρνηση δεν το δεχτεί. Σας το λέω από τώρα. Ούτε μία. Εάν η Ελλάδα δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά της, θα μείνουν όλοι εδώ. Αυτό θα γίνει. Και αυτή τη στιγμή στα συνειδωμένη υπάρχει πρόβλημα, διότι... Μα βεβαίως υπάρχει πρόβλημα, μα δεν θα τους αφήσουν Σκοπιά να μπουν μέσα. Και σε λίγο να ξέρετε τι θα γίνει. Σας το λέω γιατί εγώ έχω ασχοληθεί με το μεταναστευτικό και το ξέρω τι θα γίνει. Μόλις χαλάσει ο καιρός, ακόμα έχουμε σχετικά καλό καιρό. Μόλις χαλάσει ο καιρός και πέσουν τα πρώτα χιόνια εκεί συνειδωμένοι, αυτοί όλοι θα φύγουν από εκεί, δεν μπορούν να μείνουν οι άνθρωποι στο χιόνι, και θα πάνε ή στη Θεσπρωτεία ή στην Πάτρα. Θυμίστε τι σου λέω τώρα, σε ένα μήνα βγάλαμε στο ραδιόφωνο. Θα είναι στο λιμάνι της Πάτρας και στην Ιγουμενίτσα μαζεμένη. Πάμε στοίχημα. Αυτό θα γίνει. Θεωρείς ότι είναι πιο εύκολο να περάσουν από εκεί για να περάσουν απέναντι η Ιταλία με το καράβι από το να κάνουν ντου από τα βουνά από εδώ και να όπως ερχόταν η Αλβανία? Όταν θα χαλάσω και δεν μπορεί να κάνεις ντου από τα βουνά. Μήπως μαζευτούν στην Αθήνα, γιατί αυτοί οι οποίοι μένουν και πίσω. Και θα έρθουν στην Αθήνα, φυσικά και θα έρθουν στην Αθήνα. Αυτοί που μένουν πίσω δεν είναι πλέον Σύριοι και Αφγανοί. Είναι από το Ζαΐρ, από το Κονγκό, από την Ιγυρία. Είναι... Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα έρθουν και από παντού. Γενικά, να ξέρετε, η εξέλιξη του ζητήματος του μεταναστευτικού θα είναι πάρα πολύ άσχημη τις επόμενες μέρες. Η κρίση που υπάρχει αυτή τη στιγμή μεταξύ της Ρωσίας και της Τουρκίας, το ότι η Ρωσία κάνει εμπάρκο στα τουρκικά τρόφιμα που η αγορά της Ρωσίας ήταν πλημμυρισμένη με τρόφιμα αγροτικά ειδικά της Τουρκίας, δεν πρέπει να το κοιτάξει αυτό η ελληνική κυβέρνηση, μήπως κάνει καμία συμφωνία και τροφοδοτήσει η Ελλάδα τη Ρωσία? Πώς τα βλέπεις τα, δηλαδή υπάρχει κάποια κίνηση εκεί? Όχι βέβαια, διότι δεν μπορεί η Ελλάδα να σπάσει το εμπάρκο της Δύσης. Η Ελλάδα είναι χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα. Πώς το κάνει αυτό? Το ότι η Ρωσία με την Τουρκία αρχίζουν και έχουν και επεισόδια θερμά πλέον. Φοβίζει τον Έλληνα, φοβίζει την κυβέρνηση, φοβίζει την αντιπολίτευση. Ένας πόλεμος δίπλα από τη... Κανείς δεν θέλει πόλεμο, προς Θεού. Όλοι ελπίζουμε να επικρατήσει η γραμμία. Θα επικρατήσει όμως, τους βλέπω αγριεμένους. Πιστεύω, θέλω να είμαι πάντα αισιόδοξος. Ο Πούτιν επιμένει, δεν θέλω να σε δω, ο άλλος δεν ζητάει συγγνώμη. Πολύ φοβάμαι μην έχουμε κανένα ακόμα. Μαζευτήκανε πλοία, μαζευτήκανε αεροπλανοφόρα. Δεν τα βλέπω, δηλαδή φοβάμαι πολύ μην γίνει κανένα μπαμ στη γειτονιά μας πλέον.
και θα μας βρει και ανέτοιμους. Δεν υπάρχει εθνική ομοψυχία αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει εθνική ομοψυχία. Μα πώς να υπάρξει εθνική ομοψυχία, Γιώργο μου? Πώς να υπάρξει? Χθες άκουσα τον κύριο Μαρδά, ο οποίος είπε ότι οι προηγούμενοι, λέει, κυβερνήσεις ήταν, λέει, δειλές, γιατί δεν εφήρμασαν όλα τα μνημόνια. Το άκουσες? Ναι, ναι, κάτι άκουσα. Δεν μου λες, μήπως θυμάσαι τι έλεγε ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ 5 χρόνια, όταν ήμουν χαραμής υπουργή? Ναι, θα τα σκίσουμε, θα τα κάνουμε, θα πατάμε τα νταούλια και θα χορεύουν οι Ευρωπαίοι στην αυτή μου. Και τι δεν έλεγε? Άρα λοιπόν δεν καταλαβαίνεις ότι το δούλευμα πάει σύννεφο. Και τι δεν έλεγε εδώ που τα λέμε? Δεν καταλαβαίνεις ότι το δούλευμα πάει σύννεφο? Υπουργός της κυβερνήσεως. Υπουργός της κυβερνήσεως. Μάλιστα. Υπουργός της κυβερνήσεως. ΣΥΡΙΖΑ, που 5 χρόνια μας έλεγε Γερμανοτσολιά, εσύ ψηφίζαμε το μνημόνιο. Σωστά. Τώρα μας λέει ότι ήμασταν δειλοί που δεν το εφαρμόσαμε. Και θέλει και τη βοήθειά σας για να το εφαρμόσει τώρα αυτός. Εντάξει. Οι προβλέψεις τι λένε? Ο αγώνας συνεχίζεται, οι 4. Ο αγώνας συνεχίζεται. Ο αγώνας συνεχίζεται. Τι, πού βρίσκεσαι τώρα, τι εισπράττεις από το... Περιμένω να βγει ημερομηνία σήμερα για να ξαναξεκινήσει το περιοδισμό. Πάω πάρα πολύ καλά, Γιώργο, ειλικρινά στο λέω. Πάω πάρα πολύ καλά. Πάω πάρα πολύ καλά. Την Κυριακή στις 22, όπως απεδείχθη από τις κάλπες που καταμετρήθηκαν, όπου καταμετρήθηκαν, το λέω δειγματοληπτικά, απεδείχθη τη δημοσκοπήση και ότι μου δίνανε ήταν παραμύθια της Χαλίμας. Κατά συνέπεια, καταλαβαίνεις τώρα το τι γίνεται. Πάμε πολύ καλά. Στο Βελίδιο έκανες, δυστυχώς δεν μπόρεσα να έρθω, είχα ένα προσωπικό πρόβλημα, το είχα υπόψη μου να έρθω. Έκανες μια απίστευτη συγκέντρωση και παρόλο που η Μακεδονία και ειδικά η Θεσσαλονίκη, από ό,τι ακούγεται, θα στηρίξει τον υποψήφιο δικό τους άνθρωπο της Μακεδονίας, τον Τζίτζι Κώστα, παρόλα αυτά... Γιατί, γιατί εγώ δεν είμαι δικός άνθρωπος, τι είμαι εγώ? Ναι, αυτό λέω, αυτό προσπαθώ να πω. Παρόλα αυτά, ακούω το όνομά σου να παίζει πολύ δυνατά και μάλιστα, οφείλω να το πω, υπάρχει εδώ ένας άνθρωπος ο οποίος τρέχει μέρα νύχτα για σένα, βγαίνει σε ραδιόφωνα, βγαίνει σε γειτονιές, μιλάει σε φίλους. Γιαγκούλας λέγεται. Α, ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι ένα παιδί που αγωνίζεται πραγματικά με όλη την ψυχή για σένα. Εγώ δεν το ξέρω. Έχω ακούσει και ορισμένες φορές που βγαίνει στο ραδιόφωνο και μιλάει. Το τι λέει για σένα είναι απίστευτα. Και να σου πω κάτι, είναι και αλήθεια, δεν είναι και παραμύθια. Εσύ πρώτα απ' όλα ξέρεις, δεν γνωριζόμαστε χρόνια, ότι εγώ είμαι Μακεδόνας. Βεβαίως, είμαι και Μακεδόνας και Βλάχος. Από τη Αγρεβενά, από την Καστοριά, κάπου εκεί. Από την κλεισούρα της Καστοριάς είναι η καταγωγή. Ο πατέρα μου γεννήθηκε στο Αμίντιο Φλωρίνης. Σωστά. Λοιπόν, άρα πώς δεν είμαι εγώ, άμα δεν είμαι εγώ Μακεδόνας, ποιος είναι δηλαδή? Ναι, 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 έχεις. Βεβαίως, βεβαίως. Καλά έκανες και το είπες να τα ακούσει και ο κόσμος. Πραγματικά ο Άδωνης, εκτός από ότι είναι ένα δικό μας παιδί, είναι και, δηλαδή, και φίλος προσωπικός, είναι και αγωνιστής, είναι και καλός οικογενειάρχης, είναι και Μακεδόνας. Μόνο που είσαι Παναθηναϊκός, ρε αδερφέ. Έχω αυτό το πρόβλημα, αλλά θυμάσαι ότι είχαν εσύ τον ΠΑΟΚ κάποτε. Ναι, ναι, βέβαια. Εντάξει, αυτό. Εντάξει, εντάξει. Το έχεις πει ότι έχω ζω στην Αθήνα πλέον, τα παιδιά αυτά κτλ. Αλλά άμα έμενα στη Μακεδονία θα ήμουν ΠΑΟΚΣ σίγουρα. Πώς το βλέπεις τον Παναθηναϊκό, τα επεισόδια που γίνανε? Ντροπή είναι, ντροπή. Είναι ντροπή, Γιώργο μου, διότι έτσι δεν σπρώχνουμε τον κόσμο εκτός γηπέδων. Εγώ, ας πούμε, δεν μπορώ να πάω το παιδί μου τώρα να πάω στο γηπέδο. Δεν μπορώ, φοβάμαι. Μάλιστα. Μάλιστα. Μια τελευταία ερώτηση. Ο Σαμαράς πριν πέσει, νομίζω ότι το είχα πει και στον πρόλογο μου, πριν σε βγάλω, ότι είχε φέρει την Ελλάδα σε μια κατάσταση σαν βάρκα ή σαν πανιά. Μάλιστα είχε βγάλει και 500-600 εκατομμύρια που έδωσε τότε ένα επίδομα στους φτωχούς. Έλεγε ότι θα μας βγάλει από το μνημόνιο σε 2-3 μήνες και το μόνο το οποίο είπε, ελάτε να βγάλουμε μαζί έναν πρόεδρο και θα κάνουμε μετά εκλογές, θα δρομολογηθεί μια κατάσταση ήρεμη, ώστε και αν θα περάσουμε σε αλλαγή κυβέρνησης, το φθινόπωρο είναι κοντά. Όπως και ήρθε το φθινόπωρο, άμα γινόταν τώρα εκλογές, δεν ξέρουμε ποιος θα έβγαινε. Το ότι ο Τσίπρας έριξε την κυβέρνηση, την πήγε πίσω την Ελλάδα. Την πήγε πάρα πολύ πίσω, Γιώργο. Πάρα πολύ πίσω. Μάλιστα. Θα μπορούσε δηλαδή να είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα αν δεν είχε ρίξει την κυβέρνηση ο Τσίπρας? Όχι πολύ καλύτερα. Θα ήμασταν τώρα στις αγορές.
Θα ήταν άλλο πράγμα. Ο άνθρωπος αυτός κατέστρεψε την Ελλάδα. Οι δημοσιογράφοι σήμερα κάνουν απεργία. Αν για μας που ξέρουμε τα νούμερα, η Ελλάδα είχε μέτρα να πάρει περίπου 1,5 δισεκατομμύριο και παίρνει μέτρα 25. Είχε χρηματοδοτικό κενό 24 δισεκατομμύρια και παίρνει, χρειάζεται τώρα 85. Μην το συζητάτε τώρα. Υπάρχει ελπίδα για τον τόπο. Αυτό που είπες με την συμφωνία του Σέγκερ με τρομάζει πραγματικά. Αυτό γυράσκα μένει. Μα είναι δεδομένο αυτό. Μα τι περιμένετε. Μα εσείς περιμένετε ότι θα μας περιμένουν όλοι οι Ευρωπαίοι. Το περιμένετε αυτό. Αφού άλλος έλεγε θα βαράει τον ταούλι και θα χορεύουνε. Και θα κάνουν προσοχή μπροστά τους. Δηλαδή τώρα τι έγινε και δεν χορεύουν με τον ταούλι. Και όχι μόνο δεν χορεύουν, βάλει και χορεύουμε εμείς. Μα τώρα πίστεψαν οι Έλληνες τα ταούλια του Τσίπρα. Πίστεψαν τα ταούλια του Τσίπρα. Πίστεψαν, φαίνεται ότι πίστεψαν. Εγώ, επειδή είμαι αισιόδοξος άνθρωπος και επειδή βλέπω ότι μπορεί η Ελλάδα να τα καταφέρει, και αν εμείς μεγαλώσαμε, καλά εσείς ακόμα μικρός, τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας από πίσω που έρχονται θα δουν μια καλύτερη Ελλάδα και τι χρειάζεται για να μπει πλέον ή είμαστε... Πλέον έχουμε περάσει τις κόκκινες γραμμές. Υπάρχει μια ελπίδα. Δεν πιστεύω ότι με τον Τσίπρα στην εξουσία υπάρχει περίπτωση να βγάλουμε άκρη, Γιώργο μου. Σου μιλώ ειλικρινά. Και θα σου πω και γιατί. Η πολιτική που ακολουθεί είναι λάθος, άρα δεν έχουμε καμία ελπίδα. Εναλλακτική λύση, ρε αδερφέ. Πάμε για εκλογές. Εναλλακτική λύση είναι αυτή μια εκδέπτη που θα κάνει μεταρρυθμίσει ιδιωτικοποίηση, θα μειώσει τους φόρους. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Αν δεν γίνει αυτό που σου λέω τώρα, δεν υπάρχει άλλη λύση. Αυτό απλά. Με τους φόρους το λέει συνέχεια. Μα αν δεν μειωθούν οι φόροι, δεν μπορούν να γίνουν δουλειές, Γιώργο μου. Άρα θα ανεβαίνει συνέχεια ενεργία, το καταλαβαίνει αυτό. Πάμε να διπλασιάσουν το φόρο στους αγρότες. Φέρνω ένα παράδειγμα. Ωραία, το διπλασιάζουν. Θα γίνουν τα προϊόντα μας πιο ανταγωνιστικά, έτσι. Όχι, θα γίνουν πιο ακριβά. Άρα, σιγά τη σοφία που σου λέω τώρα. Αυτά πρέπει να είναι αυτονόητα πράγματα. Όλο το μνημόνιο, η λογική του ποια είναι, να ζούμε τα δικά μας τα λεφτά. Θα βγάζουμε πιο πολλά λεφτά όταν θα είναι τα προϊόντα μας μη ανταγωνιστικά. Θα μένουν στην Ελλάδα, δεν θα είναι οι άλλοι. Όλα αυτά είναι απλά. Όλα αυτά είναι απλά. Απλά. Εντάξει. Όλα είναι απλά. Λοιπόν, Γιώργο, μου σε αφήνει γιατί έχω. Λοιπόν, σε ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Έλα, και σου εύχομαι καλή επιτυχία στον αγώνα. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Για.